Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, τα προβλήματα στις φοιτητικές εστίες είναι πάρα πολλά. Πρόσφατα περάσαμε ένα κύμα καύσωνα μέσα στον Ιούνιο και πραγματικά εκείνες τις μέρες υπέφεραν οι φοιτητές και ήταν και το έναυσμα για αυτή την ερώτηση. Ξέρετε, οι φοιτητές μένουν στις εστίες, ακόμα και το καλοκαίρι, για μια σειρά λόγους. Στις εστίες διαμένουν φοιτητές από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Είναι τόσο λίγες οι θέσεις στις εστίες που καταλαβαίνετε ότι μόνο αυτοί πραγματικά πληρούν μερικά πολύ αυστηρά κριτήρια μπορούν να βρουν θέσεις σε αυτές τις εστίες. Άρα είναι παιδιά που έχουν απόλυτα ανάγκη αυτή τη στέγη και αναγκάζονται να μένουν και το καλοκαίρι γιατί εργάζονται, γιατί εκπονούν διπλωματικές εργασίες ή κάνουν πρακτική άσκηση. Συνεπώς, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε, να πούμε ότι εντάξει, θα δούμε το πρόβλημα από το Σεπτέμβριο, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός, προκηρύχθηκε από ό,τι είδαμε τώρα το Μάιο. Είναι απαραίτητο άμεσα να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως στην φοιτητική εστία του ΕΚΠΑ, στα τρία κτίρια Α, Γ και Δ, όπου μένουν 1.060 φοιτητές και δεν υπάρχει κανένα σύστημα κλιματισμού. Στη φοιτητική εστία Αθηνών, με 247 δωμάτια, δεν υπάρχει σύστημα κλιματισμού και δεν υπάρχει και ηλεκτρολογική εγκατάσταση για να το σηκώσει, εάν πούμε ότι θα εγκατασταθεί. Η παρόμοια είναι η κατάσταση στην εστία της ΑΣΠΕΤΕ. Στο κτίριο 9 των νέων εστιών του Μετσοβίου δεν λειτουργεί καθόλου ο κλιματισμός και στο 10 υπολειτουργεί. Είναι πολλά αυτά τα στοιχεία. Και έχουμε και από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα μιλάμε για την Αττική μόνο. Και βέβαια είναι στοιχεία που τα γνωρίζετε καιρό τώρα. Έχουν επανειλημμένα καταγγελθεί από συλλόγους οικοτρόφων και όχι μόνο το θέμα του κλιματισμού και το θέμα των ελέγχων για τις αντιπυρικής προστασίας, γιατί πολλές από τις εστίες βρίσκονται μέσα σε δάση του λεκανοπεδίου και υπάρχει κίνδυνος. Και να μιλήσουμε βέβαια για όλους τους υπόλοιπους ελέγχους, ηλεκτρολογικό, στατικά κτλ. Άρα λοιπόν, ρωτάμε, τι μέτρα θα προτίθεστε να πάρετε προκειμένου να επιδιορθωθούν άμεσα όλες οι βλάβες στα συστήματα κλιματισμού των εστιών, τα ηλεκτρολογικά συστήματα στη φοιτητική εστία Αθηνών και την ΑΣΠΕΤΕ και να τοποθετηθούν κλιματιστικά ή κατάλληλου είδους κλιματισμός σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους των φοιτητικών εστιών και φυσικά με ευθύνη του κράτους. Και τέλος, τι μέτρα θα πάρετε προκειμένου να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες εκείνες εργασίες για όλους τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στις φοιτητικές εστίες της χώρας ώστε να είναι ασφαλείς για τους φοιτητές. Κυρία συνάδελφε, θα ξεκινήσω πάλι λέγοντας αυτό το οποίο καταλαβαίνω ότι σας ενοχλεί, δεν είναι αυτό το οποίο ισχύει. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο εδώ των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η οργάνωση και η λειτουργία και των φοιτητικών εστίων είναι αποκλειστική τους ευθύνη, έχουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Τον εισηγεί το πρίτενης, τον ψηφίζει η σύγκλητος, υπάρχει δηλαδή σχετική απόφαση και μέσα σε αυτόν τον κανονισμό περιλαμβάνονται οι σχετικές ρυθμίσεις για την προστασία, την ασφάλεια των φοιτητών, του διδακτικού και του υπόλοιπου προσωπικού του Ιδρύματος. Έρχομαι λοιπόν στις φοιτητικές εστίες που λειτουργούν στα ΙΗ. Θέλω να σας πω ότι στη δευτερολογία μου θα πω για τις ψυχτικές εγκαταστάσεις. Στην πρωτολογία θα αναφερθώ στα άλλα θέματα τα οποία διαλαμβάνονται στην ερώτησή σας. Εννοείται ότι η δωρεάν στέγαση για τους φοιτητές ή την εποπτυχιακή με την πτυχιακή τυποψήφιση διδάκτορες είναι μέρημνα της πολιτείας οφειλόμενη. Τα αρμόδια όργανα του κάθε είναι εκείνα τα οποία έχουν την οργάνωση και τη λειτουργία. Η διαχείριση και η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των εστιών ανήκει στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, το ΕΝΕΔΙΒΙΜ. Αυτό σε συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προμηθεύει και με κινητό εξοπλισμό τις φοιτητικές εστίες. Τώρα, η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το Υπουργείο μας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Τακτικού Προϋπολογισμού. Τα χρήματα είτε τα δίνουμε απευθείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε στο ΕΝΕΔΙΒΙΜ. Σε ό,τι αφορά το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για τις εστίες έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 4.156.924 ευρώ. Μέχρι τις 31/12/2023 είχαν διατεθεί τα 2.301.073 ευρώ και αναμένεται να διατεθούν, απομένουν μάλλον να διατεθούν, 1.855.851 ευρώ. Θα καταθέσω στη Βουλή και τα πρακτικά με την αναλυτική παρουσίαση των έργων και του προϋπολογισμού. Ως προς το τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου μας, το ύψος της επιχορήγησης του ΕΝΕΔΙΒΙΜ, του Ιδρύματος δηλαδή Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, το οποίο συνεργάζεται με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τις εστίες, για το οικονομικό έτος 24, το ποσό είναι 31.280.900 ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η πρώτη χρηματοδότηση ύψους 23.460.675 ευρώ.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύντηση που λέτε στην ερώτησή σας, κύριε συνάδελφε, το ΙΝΕΔΙΒΗ με ενημερώνει υπεύθυνα το Υπουργείο κατ' επέκταση και εμείς εσάς ότι δεν έχουν διακοπεί υπηρεσίες σύντησης. Ακολουθεί το ΙΝΕΔΙΒΗ τις οδηγίες για την κάλυψη των αναγκών στις φοιτητικές αιστείες διαχειριστικής ευθύνης του με βάση κοινική υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί ήδη από τον 12. Η σύντηση παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του αερινού εξαμήνου. Κάνετε μια αναφορά στο πόσιμο νερό. Πραγματοποιούνται έλεγχοι από διαπιστευμένα εργαστήρια και η παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Επίσης, στα πρακτικά θα κατατεθούν τα αντίστοιχα παραστατικά και με τον ίδιο τρόπο γίνεται και ο έλεγχος της ποιότητας των τροφίμων και η ανάδοχος εταιρεία μετά τον έλεγχο των δειγμάτων εκδίδει και πιστοποιητικά αποτελεσμάτων που τα αποστέλει στη μονάδα του Πανεπιστημίου αλλά και στο ΙΝΕΔΙΒΗ. Και όπως σας είπα, θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου στα συστήματα ψήξης στις φοιτητικές αιστείες. Παρακαλώ για τα πρακτικά, για να είναι και στη διάθεση της συναδέλφου. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στην αντίθεσή μας στο αυτοδίκητο και ότι ενοχλούμαστε από αυτό. Δεν είναι, ξέρετε, κάποια ιδεολογική αγκύλωση η αντίθεσή μας σε αυτό. Προκύπτει από πραγματικά γεγονότα και από την εμπειρία ετών. Αυτοδίκητο σημαίνει εφαρμογή πρακτικά. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί μάλιστα μέσα στα χρόνια, σημαίνει εφαρμογή της πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης με ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου. Τα πανεπιστήμια έχουν μία πολύ χαμηλή κρατική χρηματοδότηση, ειδικά σε σχέση, και μην μου πείτε πάλι νούμερα, τα ακούμε συνέχεια, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα 3, 4, 5, 10 προηγούμενα χρόνια, στα διαχρονικά έχει μειωθεί δραματικά η κρατική επιχορήγηση προς τα πανεπιστήμια. Τα ίδια τα πανεπιστήμια διαμαρτύρονται και λένε ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των πανεπιστημίων με αυτά τα χρήματα, αλλά θα βάλουμε στην εξίσωση και κάτι ακόμα. Τις αυξημένες πια ανάγκες των πανεπιστημίων, το πώς έχει διευρυνθεί ο ρόλος τους, το πώς πόσα περισσότερα προγράμματα καλύπτουν, το πόσες περισσότερες λειτουργίες καλούνται να έχουν, ιδιαίτερα μετά τον νόμο Κεραμέως, τον νέο νομοπλαίσιο εννοώ. Άρα λοιπόν, τα χρήματα δεν φτάνουν. Όσα εκατομμύρια και να μας απαριθμίσετε, προφανώς δεν φτάνουν και το λέμε εκ του αποτελέσματος. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πανεπιστημίων στις υποδομές τους και για να μην πλατιάσω, να μείνουμε στις αιστείες. Η πολιτική στις αιστείες, είτε αυτή είτε διαχείριση γίνεται από τα ΙΝΕΔΙΒΗ, είτε γίνεται από το ΙΝΕΔΙΒΗ, είτε από τα πανεπιστήμια, σε κάθε περίπτωση περνάει μέσα από εργολαβίες. Η πολιτική λοιπόν παράδοσης λειτουργιών των πανεπιστημίων στους εργολάβους έχει υπάρξει καταστροφική. Καταστροφική και για την ποιότητα των αποτελεσμάτων, των υπηρεσιών που παρέχονται, καταστροφική και για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτούς τους εργολάβους. Τα προβλήματα είναι εκρηκτικά. Κάθε χρόνο, ξέρετε, και χειμώνα και καλοκαίρι έχουμε νέα προβλήματα. Αυτά που απαριθμούμε είναι κάποια από αυτά. Αυτό στο οποίο εστιάζουμε σε αυτή τη φάση είναι στο ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα το καλοκαίρι. Άρα πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα. Και ο κλιματισμός είναι το πιο επίγον, αλλά πρέπει να δούμε και την προστασία από τις πυρκαγιές, πρέπει να δούμε και τα γενικότερα προβλήματα υποδομών στις αιστείες και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Και να πω και κάτι ακόμα. Όταν λέτε έχουν το δικαίωμα τα πανεπιστήμια να αποφασίσουν τι θα κάνουν, πότε θα το κάνουν, πώς θα το κάνουν. Ωραία. Όταν λοιπόν δεν έχουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση, τους οθείτε, όχι εσείς προσωπικά, καταλαβαίνετε τι εννοεί η πολιτική σας, τους οθεί να αναζητήσουν πόρους με άλλο τρόπο. Αυτό σημαίνει εμπορευματοποίηση μιας σειράς λειτουργιών. Εμπορευματοποίηση σημαίνει. Και πάλι, δεν είναι ιδεολογικό το κόλλημα εδώ πέρα. Είναι πρακτικά τι βλέπουμε να γίνεται καθημερινά. Εμπορευματοποίηση σημαίνει ότι θα αναζητηθούν, θα προβληθούν εκείνες οι πλευρές του Πανεπιστημίου που μπορούν να φέρουν χρήματα. Οι φοιτητικές αιστείες δεν είναι ένα τέτοιο, δεν μπορεί να αποφέρει κέρδος όταν προσφέρεις δωρεάν στέγαση στα παιδιά. Άρα λοιπόν, τα πανεπιστήμια εξωθούνται στο να ενισχύσουν εμπορευματικές πλευρές της λειτουργίας, μάλλον πλευρές της λειτουργίας τους που μπορούν να αποφέρουν κέρδη, είτε αυτό είναι δίδακτα, είτε αυτό είναι πώληση, είτε ενοικίαση, εις βάρος των δομών εκείνων και των υπηρεσιών που έχουν ανάγκη, των δωρεάν εκείνων υπηρεσιών που έχουν ανάγκη φοιτητές μας, προκειμένου να ξεκινήσουν τη ζωή τους και να ενταχθούν στην εργασία, όπως λέγαμε και πριν. Ευχαριστώ. Εκείνο που θέλω να πω στη συνάδελφο είναι ότι όπως και εκείνοι παρακολουθούν, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έτσι και εμείς παρακολουθούμε την παιδεία διαχρονικά και λαμβάνουμε μέτρα. Δεν υποχρηματοδοτείται η παιδεία. Το ότι δίνεται η δυνατότητα στα πανεπιστήμια να κάνουν λόγου χάρη μεταπτυχιακά ξενόγλωσσα προγράμματα
τα οποία να έχουν δίδακτα και να έρχονται από φοιτητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι να έχουν υψηλού επίπεδου και δικές τους, οι δικές τους προδιαγραφές και οι δικές μας επιστημονικές προδιαγραφές, δεν νομίζω ότι είναι εμπορευματοποίηση. Λοιπόν, σας είπα για τη χρηματοδότηση, δεν θα το επαναλάβω και επειδή τα νούμερα είναι μεν κουραστικά, αλλά είναι απαραίτητα για να μην αποφύγω την απάντηση, θα σας πω για τη Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ, στη Ζωγράφου. Η ενημέρωση που έχουμε από την ΕΔΙΒΗ είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εγκριθεί σημαντικά ποσά για την επισκευή, τη συντήρηση και την αποκατάσταση των συστημάτων ψύκτρισης. Ειδικότερα, επιγραμματικά αναφέρω τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Είναι ενεργές όλες αυτές οι συμβάσεις. Επισκευή και συντήρηση ψυκτικών μηχανημάτων. Κόστος σύμβασης 89.380 ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ. Επισκευή δύο ψυκτικών μηχανημάτων συνολικού ποσού 37.079 ευρώ. Έκτακτη επισκευή εγκατάσταση κλιματισμού της ΦΕΠΑ. Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων και μια αντλίας ποσού 5.470 ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ. Προμήθεια τοποθέτηση υλικών εξαρτημάτων για την επισκευή της εγκατάστασης κλιματισμού και τις ανάγκες πρώτης και δεύτερης ΦΕΠΑ. Και υπάρχει και η με αριθμό 369 του 21 σύμβαση συντήρησης μέσω της οποίας υλοποιούνται οι απαραίτητες επισκευές, διότι, κυρία συνάδελφε, θα συμφωνήσουμε ότι οι επισκευές προφανώς χρειάζονται κάθε χρόνο και ζημιές παρουσιάζονται. Και αναφέρομαι σε ένα κόμμα του οποίου οι νεολαίοι και οι φοιτητές ουδέποτε κατηγορήθηκαν για βανδαλισμούς, γιατί τη σέβονται τη δημόσια περιουσία. Για όσα προβλήματα ψήξης παρατηρήθηκαν στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, έστειλε το Πανεπιστήμιο έγγραφο στον ΕΔΙΒΗ και τη σχετική ενημέρωση και ακολούθησαν οι επισκευές εργασίες αποκατάστασης του κεντρικού κλιματισμού. Η ενημέρωση που έχει το Υπουργείο μας και σας τη μεταφέρουμε είναι ότι ένας μικρός αριθμός δωματίων πράγματι δεν έχει ψήξει. Συγκεκριμένα μας ενημερώνει το ΕΔΙΒΗ με τα κλιματιστικά. Στις Α και Γ ΦΕΠΑ λειτουργούν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής του κλιματισμού και υπάρχουν 3 έως 4 δωμάτια που έχουν πρόβλημα στον κλιματισμό και η εταιρεία συντήρησης δεσμεύτηκε ότι θα τα επισκευάσει αμέσως. Τα κλιματιστικά στη Δ ΦΕΠΑ έχουν επισκευαστεί και λειτουργούν. Έχουμε τις φοιτητικές εταιρείες ΑΣΠΕΤΕ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, δεν υπάρχει εκεί κεντρικό σύστημα ψύξης. Υπάρχουν ορισμένα κλιματιστικά τύπου split. Για την επίλυση των προβλημάτων λοιπόν αυτών, το ΕΔΙΒΗ συνήψε σύμβαση για την προμήθεια τοποθέτηση ηλεκτρολογικών πινάκων στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Το αναφέρετε και εσείς ότι δεν αντέχουν να μπουν μηχανήματα. Έχει εγκριθεί δαπάνη 18.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για να αντικατασταθούν οι πίνακες και αμέσως μετά θα προμηθευτεί το ΕΔΙΒΗ τα μηχανήματα για να ικανοποιηθούν και οι ανάγκες αυτές της εστίας αυτής. Τέλος, Φοιτητική Εστία Αθηνών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, και εκεί δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα ψύξης, ορισμένα κλιματιστικά μηχανήματα τύπου split. Υπάρχει μελέτη ανακαίνησης για τη Φοιτητική Εστία Αθηνών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το νέο κτίριο που θα ανακαινιστεί θα έχει μεταξύ άλλων σύστημα ψύξης με χρήση αντλιών θερμότητας. Προσωρινά, μέχρι την ολοκλήρωση της ανακαίνησης, έχουν εγκριθεί δαπάνες για την προμήθεια ψυκτικών. Έτσι, η Φοιτητική Εστία Αθηνών έχει προμηθευτεί 50 ψυκτικά μηχανήματα ήδη. Θα τοποθετηθούν και άλλα 10 φορητά κλιματιστικά στις επόμενες 2 εβδομάδες και επιπλέον 2 μεγάλα τύπου ντουλάπας εντός των επόμενων 10 ημερών. Έχουν εγκριθεί δαπάνες για τον έλεγχο και την αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Θα εκδοθούν τα πιστοποιητικά στις επόμενες 2 εβδομάδες και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με τη Φοιτητική Εστία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχουν πραγματοποιηθεί εκεί, από ό,τι μας λέει η Πριτανία, απαραίτητοι έλεγχοι. Έχουν αποσταλεί τα αιτήματα στο ΕΔΙΒΗ. Σχετίζονται με τα προβλήματα κλιματισμού στα κτίρια 9 και 10. Η εταιρεία, η οποία τα συντηρεί, μας λέει το ΕΔΙΒΗ, στις 12 του 24, έκρινε ότι πρέπει να επισκευαστούν αμέσως ορισμένα μηχανήματα, μεταξύ των οποίων και μηχανήματα του κτιρίου 10. Εγκρίθηκε αυτή η επισκευή από το ΕΔΙΒΗ και εντός των ημερών ολοκληρώνονται οι εργασίες. Ολοκληρώθηκε και η διαδικασία αποψήλωση του περιβάλλοντος χώρου των εστιών στο πλαίσιο των μέτρων αντιπυκικής προστασίας. Και θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, αναφέροντας ότι υπάρχει διαχρονικό και σταθερό ενδιαφέρον της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις φοιτητικές εστίες. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για την ανέγερση φοιτητικών εστιών μέσω ΔΙΤΣ 6 Πανεπιστήμια. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 700 εκατομμύρια σχεδόν και τα έργα αφορούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 255 εκατομμύρια, Θεσσαλίας 116 εκατομμύρια, Δημοκρίτιο 105 εκατομμύρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 87,8 εκατομμύρια ευρώ, Δυτικής Αττικής 64,2, Μετσόβιο Πολυτεχνείου Εστίας Πολυτεχνιούπολης, συνολική ανακαίνιση παλαιάς εστίας που σας ανέφερα πριν 37,1 εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.